η διαθήκη μου του Μιχάλη Κατσαρού. Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι και λέει «Δόξα εσύ ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στο κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμη που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από τις εξέδρες ώρες ατελείωτες στις παρελάσεις, σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει Σμύρνα, σε μένα ακόμη που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι, στον πρόεδρο του εφετείου. Αντισταθείτε στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες, σε όλα τα ανώτερα συνέδρια που φλιαρούνε, πίνουν καφέδες, σύνεδροι, συμβουλατόροι, σε όλους που γράφουν λόγους για την εποχή δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, στις ευχές, στις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, τον άνεμο, σε όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς και τους άλλους που κάνουνε το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμη που σας ιστορώ. Αντισταθείτε, τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία. Και εσύ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός, με τόσες παρετήσεις, από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι. Στέκεις απέσια, βουβός, σαν πεθαμένος. Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν.